Επίσης, αυτά που είχαμε πει, σήμερα παραδίδουμε 4 νέα ασθενοφόρα 4x4 diesel σε 4 κέντρα υγείας της Κρήτης μας. Αφορά τα κέντρα υγείας της Βάμου, της Καντάνου, του Καστελίου και της Βιάνου. Είναι ό,τι πιο υπερσύγχρονο αυτή τη στιγμή υπάρχει στον ελλαδικό χώρο και είναι με βάση το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε ακόμα πιο ευτυχείς, διότι όπως πολύ καλά όλοι σας γνωρίζετε, το δεύτερο Σάββατο κάθε Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένο στις πρώτες βοήθειες. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι σημαδιακή ημέρα αυτή, όπου παραδίδουμε τα τελευταία σχεδόν ασθενοφόρα από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές ευχαριστίες καταρχήν στην περιφέρεια Κρήτης για την άριστη συνεργασία. Τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τα οποία σήμερα από το πρωί εκπαιδεύονται, διότι η τεχνολογία που ακολουθεί τα ασθενοφόρα αυτά είναι εξαιρετική, συνεπώς χρειάζεται εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο, αλλά και σε όλα τα υπηρεσιακά στελέχη της υγειονομικής περιφέρειας που βοήθησαν και βοηθούν να φτάσουμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη ικανοποίηση. Για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε εδώ, στην 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, όπου σε μία λιτή τελετή παραλάβαμε και παραδώσαμε 4 ακόμα νέα ασθενοφόρα, σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα. Είναι η τρίτη πράξη ενός έργου προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ περίπου, που χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Κρήτης μέσω της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, του προηγούμενου ΕΣΠΑ, και αφορά συνολικά 14 ασθενοφόρα που προορίζονται μόνο για τα κέντρα υγείας της ενδοχώρας του νησιού μας. Μέσα από αυτά τα ασθενοφόρα εξοπλίζεται σε ένα σημαντικό βαθμό ο στόλος του ΕΚΑΒ, αναβαθμίζεται και εξυγχρονίζεται ο τομέας της υγείας σε ολόκληρο το νησί μας προς όφελος των συμπολιτών μας. Πολύ σημαντική μέρα σημερινή, μας γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά, καθότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα κέντρα υγείας με 4 σύγχρονα ασθενοφόρα 4x4 όπως ήταν και τα προηγούμενα. Αφορά το κέντρο υγείας Καντάνου, το κέντρο υγείας Βάμου, το κέντρο υγείας Βιάνου και το κέντρο υγείας Καστελίου Ηρακλείου. Οπότε έτσι θα μπορούμε να δίνουμε τα καλύτερα δυνατά όπλα στα χέρια των υγειονομικών μας, προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας όταν υπάρχει ανάγκη. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και το καλύτερο είναι όταν υπάρχουν στιγμές ανάγκης κάποιος να μιλάει με έργα και όχι με λόγια, προκειμένου να μπορούμε να βοηθάμε και να ανταποκρινόμαστε στην καθημερινότητα και στις ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ.